Δέκα άτομα συνελήφθησαν την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου μετά τα επεισόδια μεταξύ οπαδών που έγιναν κατά τη διάρκεια αγώνα του πρωταθλήματο Δυτική Αττική στο γήπεδο τη Γκορίτσα με αντιπάλου των Απόλων Ποντίων και τον Μανδραϊκό. Σύμφωνα με πληροφορίε από την ελληνική αστυνομία, πρόκειται για οκτώ Έλληνε και δύο Αλβανού, οι οποίοι κατηγορούνται για παράβαση τη αθλητική νομοθεσία και κατά περίπτωση για τον νόμο περιόπλων, ρήψη φωτοβολίδων και επικίνδυνη οδήγηση. Τα απίστευτα σκηνικά έγιναν στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης όταν οι φιλοξενούμενοι έχασαν πέναλτι και δευτερόλεπτα αργότερα ξεκίνησαν σοβαρέ εμπλοκέ στις κερκίδες μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων κατά τη διάρκεια των οποίων ακούστηκαν πυροβολισμοί. Αμέσως ο διαιτητή Βάτσιος, που είναι και διαιτητής Σούπερ Λίκ, έστειλε τις ομάδες στα αποδιτήρια, διακόπτοντας τον αγώνα και μετέβη στο αστυνομικό τμήμα της αναμετρησης οταν οι φιλοξενουμενοι εχασαν πεναλτι και δευτερολεπτα αργοτερα ξεκινησαν σοβαρε συμπλοκέ στις κερκιδες μεταξυ των οπαδων των δυο ομαδων κατα τη διαρκεια των οποιων ακουστηκαν πυροβολισμοι αμεσως ο διαιτητη βατσιος που ειναι και διαιτητης Super League εστειλε τις ομαδες στα αποδιτηρια διακοπτοντας τον αγωνα και μετεβη στο αστυνομικο τμημα της περιοχη για να δώσει κατάθεση.